τον κύριο Κωνσταντίνο Αραγώση, ο οποίος είναι και βέβαια είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου και εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες μαζί, μάλιστα έχουμε κάνει και ένα μεγάλο συνέδριο μαζί. Μαζί το συζητήσαμε και μαζί βγήκε αυτός ο τίτλος και είναι και βέβαια ο κεντρικός ομιλητής πάνω στο κυρίως θέμα του συνεδρίου που είναι περιβάλλον και επιχειρηματικότητα. Κύριε Αραβώση, ο λόγος εσάς. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΣΕΒ, προσωπικά τον πρόεδρο, τον κύριο Εγκλέζο, για την πρόσκληση στο 18ο Επενδυτικό και Χρηματιστηριακό Συνέδριο. Έχει και τίτλο «Περιβάλλον και επιχειρηματικότητα» και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, έχουμε μία γνωριμία πολλών ετών και μία συνεργασία με την ιδιότητά μου και ως καθηγητής του Πολυτεχνείου. Και η συνεργασία αυτή αναφερόταν σε περιβαλλοντικά θέματα και να που έφτασε και η ώρα, γιατί πλέον, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια παγκόσμια προτεραιότητα, κινητοποιεί κυβερνήσεις, πολίτες, αλλά και τις επιχειρήσεις, προς την υιοθέτηση νέων πρακτικών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προβαίνουν στη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δείκτες ESG που ανεφέρθησαν και προηγουμένως αναφέρονται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας αλλά και εταιρικής διακυβέρνησης και χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές προκειμένου καθορίσουν πόσο ανθεκτική και έτοιμη είναι μια εταιρεία να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Όπως όλοι βιώνουμε, βρισκόμαστε εν μέσω μιας πρωτοφανούς πανδημίας, άλλαξε πλήρως την κοινωνική και οικονομική ζωή του πλανήτη, τις συνθήκες εργασίας, εκπαίδευσης και γενικότερα όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Ενώ γίνονται προσπάθειες για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της κρίσης, θα πρέπει ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε τη μετάβαση σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί περισσότερο από ποτέ επίγουσα πρόκληση. Η ανάκαμψη, ο μετασχηματισμός της οικονομίας θα πρέπει να επιτευχθούν με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μεριμνήσουμε έγκαιρα και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφύγουμε την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Γιατί ενώ η πανδημία είναι μια κρίση, θα δούμε, θέλουμε να πιστεύουμε σχετικά γρήγορα το τέλος της, η κλιματική κρίση είναι μια πολύ μεγάλη μακροπρόθεσμη κρίση, έχει υπολογιστεί ποιες είναι οι οικονομικές της επιπτώσεις, είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να πετύχουμε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης με τη διοχέτευση ροών κεφαλαίων σε βιώσιμες επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι κέρια σημασίας να αρθούν τα εμπόδια στην αποτελεσματική κίνηση των κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις και να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε όλο το πλαίσιο για να μην υπάρχουν εμπόδια στη διοχέτευση κεφαλαίων προς την κατεύθυνση αυτή. Οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενισχύσουν τη γνώση τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και η σημερινή ημερίδα συμβάλλει ακριβώς σε αυτό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε πλέον όλοι ποιες είναι οι επιπτώσεις στην οικονομική επίδραση από την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί αλλά και κριτήρια για την αξιολόγησή τους. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχει τεθεί πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μία έμφαση πλέον στον αναπροσανατολισμό των κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις
προκειμένου να πετύχουμε την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και γι' αυτό και οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται από τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτό έχει συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πλέον, ενώ θα περίμενε κανείς ότι μετά την πανδημία ενδεχομένως υπήρχε αλλαγή πλεύσης και τα κεφάλαια τα οποία προορίζονταν προς την προστασία του περιβάλλοντος να διοχετεύονταν αλλού, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα μάλιστα θα παραστώ στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, όπου θα αποφασιστεί μία αναθεώρηση, κατά πάσα πιθανότητα θα αποφασιστεί η αναθεώρηση του κλιματικού στόχου για το 2030 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών, που ήταν 40% ο στόχος. Θα υπάρξει ένας πιο φιλόδοξος στόχος μέχρι το 2030, στο 55%. Άρα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ως διέξοδο από τη σημερινή τεράστια κρίση της πανδημίας την πράσινη ανάπτυξη, είναι αυτή των πράσινων επενδύσεων που συζητάμε και εδώ πέρα. Σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υπερκατανάλωση πόρων, η έλλειψη τροφής, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, η ρύπανση των νερών και απειλές που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση νέων χημικών ουσιών, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να αξιολογούνται προκειμένου να προχωρούν και να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις. Πλέον, η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αναφέρει ότι θα πρέπει να κατευθυνθούμε σε συγκεκριμένους στόχους, είναι διεθνείς παγκόσμιοι στόχοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση οτοστατεί σε αυτή, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτει σαν στόχο την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή τη μηδενική καταγωγή διοξιδίου του άνθρακα συνολικά σαν ισοζύγιο μέχρι το 2050. Είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος, ο οποίος συνδέεται και με επενδύσεις. Έχει υπολογιστεί ότι για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μέχρι το 2030, θα χρειαστούν επενδύσεις της τάξης του 1 τρισεκατομμύριο ευρώ από κοινοτικούς πόρους, και παράλληλα πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι και κεφάλαια της τάξης των άλλο 1,5-3. Συνολικά χρειαζόμαστε 2,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, άρα περίπου 250 δισεκατομμύρια το χρόνο την επόμενη δεκαετία, έχει υπολογιστεί, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για την κλιματική ουδετερότητα. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου προηγουμένως κανονισμό για το ταξόνομι. Αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα και θεσπίζει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά βιώσιμη. Βασικά, καθιερώνεται ένα σύστημα κοινής ταξινόμησης των πράσινων ή βιώσιμων δραστηριοτήτων με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις προς μια κλιματικά ουδέτερη βιώσιμη ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, πλέον, και αυτό το βλέπουμε, οι επενδύσεις θα πρέπει να αποσκοπούν και στην προφύλαξη του περιβάλλοντος. Η επένδυση δεν θα γίνεται αν δεν λαμβάνει υπόψη της και αυτή τη συνιστόσα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν καθοριστεί με βάση αυτόν τον κανονισμό, και τα θέματα για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια θα εξεταστούν και θέματα σχετικά με την κυκλική οικονομία, στα οποία θέλω να αναφερθώ στη συνέχεια. Χθες, τελικώς, ολοκληρώθηκε και επετεύχθη η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάθαμε σήμερα για τη χώρα μας έχουν εξασφαλιστεί από αυτό το ταμείο περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 1/3 αυτού του ποσού θα διοχετευθεί στον τομέα green, δηλαδή σε
πράσινες, περιβαλλοντικές και ενεργειακές επενδύσεις. Άρα δηλαδή, περίπου 11 δισεκατομμύρια μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, μάλιστα είναι και μπροστοβαρές, διότι θα πρέπει να συμβασιοποιηθούν τα έργα εντός των πρώτων 2 ετών, άρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ροή κεφαλαίων στην κατεύθυνση των πράσινων επενδύσεων, λόγω του ότι υπάρχει αυτό το χρηματοδοτικό πακέτο, αλλά πέραν αυτού και το ΕΣΠΑ έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα αναφέρεται σε πράσινες επενδύσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως και ένας στόχος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και είναι αυτός μετασχηματισμού των οικονομιών ως βιώσιμα κυκλικά πρότυπα στα πλαίσια αυτού που λέμε κυκλική οικονομία. Κυκλική οικονομία τι θα πει, θα το πω πάρα πολύ απλά. Θέλουμε να συνεχίζουμε να παράγουμε τα ίδια προϊόντα προκειμένου να καλύπτουμε τις καταναλωτικές μας ανάγκες ή και περισσότερα, γιατί αυξάνεται ο καταναλωτισμός, χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους από ό,τι χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα, και στους πόρους συγκαταλέγονται πρώτες ύλες και ενέργεια. Και από την άλλη πλευρά, επειδή σε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις φάσεις παραγωγής και κατανάλωσης και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, έχουμε απόβλητα. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους, αλλά και της ενεργειακής αξιοποίησής τους, με στόχο να οδηγηθούμε σε αυτό που λέμε κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, δηλαδή σε μια οικονομία που θα αξιοποιεί κατά 100% τα απόβλητα και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει, και αυτό τελικά είναι το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση και που οι εταιρείες θα πρέπει κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να μπορέσουν να μετασχηματιστούν, να αλλάξουν, αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να στραφούν σε αυτά τα νέα κυκλικά πρότυπα. Εμείς λοιπόν στο Υπουργείο, μέσα από μία διαβούλευση εκτεταμένη, έχουμε θεσμοθετήσει το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, το οποίο μετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους παραγωγικούς φορείς, μετέχει και εκπρόσωπος από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Στα πλαίσια αυτά, το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, που στόχος είναι και έχουμε καταλήξει ήδη και μέσω αυτού του Συμβουλίου, αλλά και μέσω μιας διυπουργικής επιτροπής που εμείς συντονίζουμε, σε συγκεκριμένες προτάσεις θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την κυκλική οικονομία για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίησή τους. Στα πλαίσια όμως του Εθνικού Συμβουλίου για την Κυκλική Οικονομία έχουμε και μια ειδική ομάδα εργασίας που έχει σαν αντικείμενό της αυτό που λέμε sustainable financing. Μετέχουν εμπειρογνώμονες όσο του παραγωγικών φορέων, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αυτή, έργο αυτής της ομάδας είναι να λειτουργήσει καταρχήν ως think tank στο Υπουργείο μας σε θέσεις σχετικά με τα κριτήρια της κυκλικής οικονομίας σε σχέση με το autonomy, θα αρχίσει και να εφαρμόζεται στη χώρα μας και στις επενδύσεις, και επίσης να δημιουργήσει έναν οδηγό για τη χρηματοδότηση κυκλικών πράσινων επενδύσεων, καθώς επίσης και να συλλέξει όλα τα εργαλεία για πράσινες χρηματοδοτήσεις και να τα αξιολογήσει προκειμένου να αξιοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. Και με την ευκαιρία ήθελα να πω ότι θα θέλαμε να είμαστε σε επαφή και με το χρηματιστήριο Αθηνών και με όλους τους χρηματοοικονομικούς φορείς προκειμένου να βοηθήσουμε στο συντονισμό ακριβώς αυτών να προχωρήσει το green financing και στη χώρα μας. Μία από τις δράσεις του οδικού χάρτη για την κυκλική οικονομία, τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί, έχει περάσει από διαβούλευση από τις επιτροπές και θα περάσει και σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του επόμενου έτους,
ήδη έχει οριστικοποιηθεί. Είναι ένα ειδικό σχέδιο χρηματοδότησης πράσινων κυκλικής οικονομίας. Αυτό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προκειμένου οι επιχειρήσεις αλλά και οι τράπεζες θα δανειοδοτήσουν παράλληλα σχετικές επενδύσεις, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σε αυτό το μετασχηματισμό σε πράσινα κυκλικά πρότυπα. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει για περιβαλλοντικών υποδομών και γενικά αυτό το οποίο είναι πλέον, βάσει και αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου και οι προλαλήσαντες, είναι ότι στα πλαίσια και του νέου ΕΣΠΑ και στα πλαίσια, όπως ανέφερα, του Ταμείου Ανάκαμψης και των Εθνικών Πόρων, θα πρέπει να υπάρξουν χρηματοδοτικές δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τις βοηθήσουν σε αυτό τον απαιτούμενο μετασχηματισμό που χρειάζεται προκειμένου να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εφόσον θα συμμορφωθούν εγκαίρως. Το σημαντικό είναι οι πόροι, οι οποίοι, και πρέπει να το πούμε αυτό, για τα επόμενα 4 χρόνια υπάρχουν τεράστιοι πόροι διαθέσιμοι για πράσινες επενδύσεις, περιβαλλοντικές και ενεργειακές. Γιατί στην ουσία έχουμε να διαχειριστούμε 2 ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν, συν τους εθνικούς πόρους. Άρα λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα χρηματοδότησης των απαιτούμενων επενδύσεων. Είναι μια μεγάλη όμως πρόκληση να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους. Αυτή είναι η πρόκληση. Είναι διατίθεται η πόρη, αλλά θα πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς της έγκαιρης απορρόφησής τους. Ήθελα να σας γνωρίσω ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελετώνται και τα κριτήρια σχετικά με την απονομή οικολογικού σήματος σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχουμε το οικολογικό σήμα, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο μας σε σχέση με προϊόντα, αλλά τώρα αυτό θα αρχίσει να έχουν σχετικές πιστοποιήσεις και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αλλά και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική αγορά η ανάκαμψη από, ιδιαίτερα τώρα από την κρίση της πανδημίας με όρους βιωσιμότητας. Αναμένουμε ότι τα κονδύλια τα οποία θα έχει στη διάθεσή της η ελληνική οικονομία από όλους αυτούς τους πόρους που ανέφερα αλλά και από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, στο οποίο δεν αναφέρθηκα, και αναφέρεται που και εκεί έχουν εξασφαλιστεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις περιοχές που πείτονται από την απολιγνητοποίηση, γιατί γι' αυτό θα παίξει το ρόλο του. Όπως γνωρίζετε, ίδιος ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι μέχρι το 2028 θα πάμε σε πλήρη απολιγνητοποίηση, θα κλείσουν όλες τις λιγνητικές μονάδες, οπότε θα υπάρξουν ειδικά κεφάλαια προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε δίκαιη μετάβαση των περιοχών αυτών σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδυτικές δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, αυτό και τελειώνω εδώ, αυτό που θα πρέπει να πούμε και νομίζω το συνέδριό σας το σηματοδοτεί αυτό, ότι τα επόμενα χρόνια υπάρχει αυτή η πρόκληση αλλά και η ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και για τις, ιδιαίτερα για τις εισηγμένες επιχειρήσεις των θα μετασχηματιστούν προς αυτά τα πρότυπα, το οποίο είναι πλέον ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές ζητούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.